Ο αριθμός των ψυχικά πασχόντων συνεχώς αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και θα βρεθούν σε ιδιωτικά κέντρα όπου θα γίνονται περικοπές στα πάντα. Τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης θα τα διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις και ΑΜΚΕ, καθώς και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Οι εξαρτημένοι που χρειάζονται συνολική αντιμετώπιση του προβλήματός τους, διότι είναι πολυπαραγωγικό, με στεγνά προγράμματα κυρίως, με συμμετοχή της οικογένειάς τους και κοινωνική επανένταξη και πρόληψη, θα αντιμετωπιστούν με τη δομή του ΕΠΑΕ, που είναι στα πρότυπα του ΟΚΑΝΑ. Θα μείνουν στα υποκατάστατα φάρμακα και σε χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποιώντας αντιεπιστημονικές αντιλήψεις περί χρονίας ασθένειας, λειτουργικού χρήστη και δικαιώματος στη χρήση. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα οδηγούνται από τη μια δομή στην άλλη με περιορισμένα έως και καθόλου αποτελέσματα. Οι προτάσεις τώρα που κάνουμε πολύ κωδικοποιημένα είναι να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο για το ΕΟΠΑΕ, ενίσχυση των προγραμμάτων σωματικής αποτοξίνωσης σε διασύνδεση με στεγνά προγράμματα και τα δημόσια νοσοκομεία. Δεύτερον, ενίσχυση των κέντρων πρόληψης. Τρίτον, καμιά ανάμειξη μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτών στην πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Τέσσερα, εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και στα στρατόπεδα και συνολική αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Πέμπτον, ενίσχυση της δωρεάν αθλητικής πολιτισμικής δραστηριότητος. Έκτον, ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με προσωπικό και οικονομικούς πόρους, δημιουργία νέων προγραμμάτων θεραπείας με βάση τις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνίας και με χρηματοδότηση και στελέχωση αποκλειστικά από το δημόσιο τομέα.